Καλημέρα, καλή σαρά Κωστή, καλή εβδομάδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δύναμη του γιατί. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι το γιατί είναι αυτό που επηρεάζει τη ζωή μας. Σήμερα θα το δούμε μέσα από, από το παράδειγμα της Καθαράς Δευτέρας. Καθαρά Δευτέρα σήμερα ξεκινάει η νηστεία της Σαρακοστής για την περίοδο μέχρι και το Πάσχα. Πολλοί από εμάς θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν κάποια νηστεία. Αυτοί που θα επιλέξουν να κάνουν όλο αυτό το διάστημα, αυτές τις 40 και πλέον μέρες νηστεία, θα είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνει θυσίες. Δεν είναι εύκολο πράγμα για 40 μέρες να μην μπορείς να φας ό,τι θέλεις. Παρ' όλα αυτά, όλα αλλάζουν μέσα από τη δύναμη του γιατί. Το γιατί είναι αυτή που μεταμορφώνει μια διαδικασία που για όλους τους υπόλοιπους θα φαίνεται εξαντλητική, θα φαίνονται ότι δεν χρειάζεται, θα τη μετατρέπουν σε μια κατάσταση η οποία είναι κάτι που θέλουμε. Το γιατί λοιπόν μετατρέπει τη δυσκολία σε μια γκίτρωση, γιατί μετατρέπει τη δυσκολία σε μια αποστολή. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή σου, βρες πίσω από κάθε πράγμα που κάνεις ένα γιατί το οποίο θα σε παρακινεί, ένα γιατί που θα μετατρέπει τη δυσκολία σε αποστολή, ένα γιατί που θα μετατρέπει τη δυσκολία σε μια λύτρωση, σε μια κάθαρση, γιατί έτσι θα καταφέρεις να φτάσεις πολύ πιο ανώδυνα από ό,τι στο στόχο που θέλεις να πετύχεις. Καλή Σαρακοστή, υγεία πάνω απ' όλα και τα λέμε αύριο στις 6. Να περνάτε καλά, φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα.